Γεια σας μάγκες, Τζέμιθρα εδώ. Και σήμερα θα δοκιμάσουμε τα πιο τρομακτικά mods του Minecraft. Like, subscribe, φύγαμε! Το πρώτο mod λέγεται Sanity. Και στο Sanity, όταν κάνεις κακά πράγματα, βλέπεις αόρατα ζόμπι, light seekers τα οποία είναι mods φτιαγμένα από καπνό και τρομακτικά μάτια στον αέρα. Ουσιαστικά το mod αυτό βάζει ένα Sanity mechanic που χάνεις ουσιαστικά το Sanity που σημαίνει ψυχική υγεία κάθε φορά που σκοτώνεις passive mobs και τρώγοντας κακό φαγητό όπως rotten flesh. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Πρέπει κάπως να μειώσουμε το Sanity. Λοιπόν, θα πάρω ένα Iron Sword, survival mod και. Μία αγελάδα, δύο αγελάδες, τρεις και ένας μικρός γάιδαρος. Τώρα το μόνο που μένει να φάω και σαν πιο κρέας, οπότε θα βάλω λίγα τόρτσες για να βλέπω και θα σπονάρω λίγα ζόμπι. Game mode survival. Ένα ζόμπι, δύο ζόμπι, τρία ζόμπι. Ωραία, θα φάω και σαν πιο κρέας. Λοιπόν, άνοιξε creative και βρήκα ένα sanity checker και ένα precise sanity checker και ένα specter bread. Σου μειώνει το sanity. Θα φάω. Και τώρα τι έγινε. Oh, mental state damage. Okay. Μάγκες, ένα αόρατο zombie. Ακούστε πως κάνει. Okay. Βρήκαμε τα αόρατα zombies. Και τα περίεργα μάτια δουλεύουν στο απόλυτο σκοτάδι. Όπα, να τα μάτια. Και αν πάω κοντά, εξαφανίζονται. Ξαφανίστηκαν, okay. Ωραίο mod αλλά μέτριο. Νομίζω είναι ένα 6 στα 10. Επόμενο mod. Το επόμενο mod λέγεται Harvester's Night. Είναι αυτό εδώ. Εδώ μας λέει ότι το Harvester είναι ένα boss που βγαίνει κατά τη νύχτα, λέει. Μπορείς να καταλάβεις την είσοδό του με έναν κεραυνό που ακολουθείται από ένα περίεργο γέλιο. Okay, πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, αυτό το mob βγαίνει τη νύχτα, πρώτα πρέπει να ετοιμαστούμε κατάλληλα. Πήρα ψωμί και ένα σπαθί. Και υποτίθεται ότι όταν είσαι survival και λες χαχαχαχαχα, πολύ ωραία, τι ωραία παίζω survival, θα σπονάρει αυτό εδώ το mob. Κοίτα πως όλα. Κοιτάξτε, είναι αρκετά ωραίο mod. Εμένα μου αρέσει σαν boss. Του βάζω ένα καλό είναι. Του βάζω ένα 9 στα 10. Επόμενο. Το επόμενο mod λέγεται John Mod Resurrected. Και ο John είναι αυτός. Ναι. Λοιπόν, έχω μπει στον κόσμο. Ο John, ο Baby John και ο Mega John. Λοιπόν, θα πάρουμε και ένα σπαθί για την ασφάλειά μας. Και θα βάλουμε και armor επίσης για έξτρα ασφάλεια. Γιατί δεν ξέρω πόσο επικίνδυνος είναι ο John. Λοιπόν, τώρα που πάρα survival, θα σπονάρουμε πρώτα τον Baby John. Και είναι αυτό εδώ. Τι είναι αυτό. Πώς κάνει έτσι. Τι είναι αυτό. Okay, να δούμε τον κανονικό John. Γεια. Γιατί ακούγεται έτσι ο κανονικός John. Με sky damage όμως, το είδατε. Okay, αυτό ήταν. Λοιπόν όμως. Πάμε να το δούμε. Okay, κατάλαβα. Πολύ αστείο, με έκανε να γελάσω, δεν ήταν καν τρομακτικό. Του βάζω ένα 7 στα 10. Λοιπόν, το επόμενο mod λέγεται Creepy Pasta Craft Reborn. Αυτό το mod βάζει 13 νέα mobs και 7 καινούργια advancements. Ο καλαμάρης είναι αυτός. Πάμε γρήγορα. Μπήκα στον κόσμο, ήρθε η ώρα όμως να δούμε πώς δουλεύει αυτό το mod. Ένα, είναι αυτό εδώ. Τι κάνει, δεν ξέρω. Δύο, είναι αυτό εδώ. Και απλά μαλώνουνε. Okay. Αυτό είναι ένα Strider. Τι είναι αυτό! Και αυτό. Και ο καλαμάρι. Έχει όντως τον καλαμάρι. Γεια. Τι είναι αυτό το smile dog. Τι θα γίνει όμως άμα κάνω game mod survival. Γεια σας. Από όλα τα mod που με σκότωσε ο σκύλος. Okay. Ο Slenderman είναι αυτός. Απλά ζαλίζομαι. Και για κάποιο λόγο αυτό το mod έχει τον PewDiePie και τον Cryo. Ωραία, PewDiePie. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Γεια. Okay, εντάξει. Για τα memes και μόνο βάζω αυτό το mod ένα 7 στα 10. Αυτό. Γεια. Τι με κυνηγάει, ρε. Πριν πάμε στο επόμενο mod, τσεκάρετε το νέο μου merch. Αυτό εδώ είναι το μπλουζάκι μπροστά και έτσι είναι πίσω. Είναι τέλειο. Αυτή εδώ είναι η νέα κούπα και αυτή εδώ είναι η πιο τέλεια Minecraft αφίσα που έχει τους πάντες μέσα. Είμαι εγώ, Γιαννούμπα, ο Αλάνης, όλοι και τρέχουμε από τον Άρθα. Οπότε πατήστε κάτω το link στην περιγραφή και πάρετε τα όλα από το Creator Shop. Τσεκάρετε το merch. Επόμενο mod. Το επόμενο mod λέγεται κάπως έτσι λέγεται, δεν ξέρω να το διαβάζω, αλλά αυτό το mod λέει είναι ένα τεστ. Ελπίζω για καλά reviews, λέει ο φίλος. Okay, θα το δοκιμάσουμε εμείς, φίλε, και θα το δούμε. Οπότε πήρα όλα τα καινούργια αυγά που είχε αυτό το τρομακτικό mod. Θα τα σπονάρω ένα προς ένα εδώ πέρα. Λοιπόν, πρώτο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα κουράδι. Γεια σου!
το χουράδι μου κάνει damage. Weak version of me, τι είναι αυτό? Γεια σου. Ωραίο μοντάκι, αλλά δεν ήταν τρομακτικό. Οπότε 6 στα 10. Το χουράδι μου κάνει damage. Το επόμενο mod λέγεται The Dead Sea και μάλλον από αυτήν την ομάδα που το φτιάξε. Ναι, όντως. Φαίνεται ωραίο εξ αρχής, ok, έχει ωραία visuals. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Καλώς ήρθες στην κόλαση. Και απλά πάτησε F10 και είσαι εδώ. Σε ένα εγκαταλειμμένο δάσος. Κοιτάξτε τι έχει εδώ πέρα. Τι είναι αυτή, ρε? Μια καλύβα με μάτια. Ω! Τι είναι αυτό? Αυτό μου βαράει έτσι, ακούγεται έτσι. Τι είναι αυτό? Α, το ακούτε? Ένας τύπος λέει I see you. Εντάξει, αυτό είναι περίεργο. Θα μπούμε στην καλύβα. Γεια σας. Γεια σου. Επέστρεψα στο κανονικό κόσμο. Άμα έχετε φτάσει μέχρι εδώ, γράψτε μου πόσο τρομακτικό ήταν αυτό εδώ το mod και σπάστε το του like. Πολλά πατά στην παύλα και ξεκινάει το καλό του πράγμα. Μπορώ να του βάλω άνετα ένα 9.5/10. Επόμενο mod. Το επόμενο mod λέγεται Horror Elements Mod και ουσιαστικά βάζει τρομακτικά στοιχεία στον κόσμο στο Minecraft. Ωραία, και πήκαμε μέσα και με το που μπήκα βλέπω ότι αυτό το mod βάζει και σπονάρει περίεργα τρομακτικά κτίρια. Θέλετε να μπούμε εδώ μέσα? Θα μπούμε. Γεια σας. Γεια σας. Τι γίνεται εδώ, ρε? Γιατί κάνει τόσο φασαρία? Τι έχει εδώ μέσα? Θα μπω εδώ μέσα. Εδώ. Τι γίνεται εδώ? Α, ωραία, μπορώ να φύγω. Αυτό ήτανε. Κάμε όλο creative για να δω λίγο. Υπάρχει τίποτα έξτρα στοιχείο? Horror element. Είναι όλα αυτά που είδαμε πριν λίγο. Ναι. Νομίζω ότι αυτό το mod είναι αρκετά καλό. Μπορείς να κάνεις maps και γενικά μπορεί να σε τρομάξει λίγο όσο παίζει survival. Οπότε μπορώ να του βάλω 8 στα 10. Επόμενο mod! Το επόμενο mod λέγεται Escape and Run Parasites. Και από ό,τι φαίνεται προσθέτει κάποια τρομακτικά mobs στον κόσμο τα οποία είναι πάρα πολύ περίεργα. Οπότε πάμε να το δοκιμάσουμε τώρα. Λοιπόν, να είμαστε. Και εδώ πέρα αυτό που έχει είναι να πατήσουμε εψιλον και να ανοίξουμε το inventory. Όχι, έχει κάποια spawn. 1, 2, 3, 9. Θα τα σπονάρω όλα να δω τι είναι. Ω! Ω! Αυτό. Τι είναι αυτό? Αυτό. Α! Τι είναι αυτά, ρε? Οκ, ας υποθέτω ότι ήταν νύχτα και καλά. Τι θα γινότανε? Κοιτάξτε τα πρόβατα πως είναι. Αλλά είμαι γασπαδί και είχα game mode survival. Τι θα γινότανε? Και για να κυνηγάνε όλα, με κυνηγάνε όλα, με κυνηγάνε όλα, με κυνηγάνε όλα, με κυνηγάνε όλα. Απλά πέθανα από ένα κεφάλι που περπατάει. Μισό, παιδιά, ο Ντόρι θέλει θερμόμετρο. Το βάζω τώρα. Η στιγμή που όλοι περιμένατε, σας έλεγα να μείνετε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί αυτό που έκανα είναι περίεργο. Πήρα όσα mods μπορούσα από όλο το βίντεο και τα συνδύασα σε ένα modpack. Εδώ κοιτάξτε τι γίνεται. Και θα φτιάξουμε ένα κόσμο για να δούμε πόσο καλό θα καταλήξει αυτό το πράγμα. Έχουμε βάλει όλα τα mods εδώ, έχει τα πάντα. Έχει Aliens vs Predator, θα βάλουμε ένα από εδώ. Ένα εδώ, ένα εδώ. Έχασα και σπόναρα. Ό,τι μου μπορούσα για να επιγραφεί απλά ένα χάος. Σπόναρα, σπόναρα, σπόναρα μέχρι που. Και τώρα ήρθε να παλέψουμε με όλα τα mods και δεν έχω σφαίρες στο ΑΚ. Αυτό όμως δεν έχει ούτε αυτό σφαίρες. Τι κάνω? Με κυνηγάνε! Ένας γάιδαρος. Τι κάνει εδώ ο γάιδαρος με το alien? Κάντε like and subscribe. Γεια σας!